το οικαστικό εργαστήρι της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας, συμμετέχει σε εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος με μία έκθεση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με τίτλο «Ευχές με χρώματα». Η έκθεση περιλαμβάνει έργα όλων των σπουδαστών του οικαστικού εργαστηρίου και παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής, αγιογραφίας και παιδικής τέχνης και εγκαταστάσεις. Θέλω να πω ότι την φετινή χρονιά αυτό που θα είναι η έκπληξη στην έκθεση αυτή θα είναι δύο μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και αυτό προέκυψε μέσα από τα ίδια τα παιδιά. Εκεί εστίασαν το ενδιαφέρον τους. Συγχρόνως έχουμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα αλλά και έργα που έχουν να κάνουν, μην ξεχνάμε ότι είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έχουμε να κάνουμε και έργα παιδικής τέχνης κυρίως τα οποία έχουν να κάνουν με το 1821. Σε αυτή την έκθεση είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά γιατί βλέπουμε ουσιαστικά την πρόοδο που έγινε και τα έργα που κάνανε το πρώτο τρίμηνο ουσιαστικά του οικαστικού σχολείου ενώ στην έκθεση παρουσιάζονται και μερικά έργα από το αρχείο. Ήθελα επίσης να πω ότι στην έκθεση παράλληλα θα λειτουργήσει και ένα εργαστήριο κατασκευής δημιουργίας οικαστικής κάρτας με ελεύθερη συμμετοχή για όλα τα παιδιά της Καλαμάτας που οι δάσκαλοι εκεί του οικαστικού θα τα οδηγήσουν και θα φτιάξουν κάτι το οποίο μπορεί να χαρίσουν μετά στους γονείς. Επίσης, στο τέλος της έκθεσης θα μοιραστεί και ένα αναμνηστικό χριστουγεννιάτικο δώρο. Εγώ και οι δάσκαλοι του οικαστικού σχολείου εύχονται σε όλους τους συμπολίτες μας καλά Χριστούγεννα.